Γεια χαρά, παιχταράδες μου, τι κάνετε? Εντάξει, λόγω του ότι ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό και από τότε που άλλαξε ουσιαστικά η Supercell τις βαθμίδες με τις clans και ασχολούμαστε με τα wars, οι περισσότεροι φαντάζομαι έχετε μπει στη διαδικασία πατώντας next και εφαρμάροντας να χρησιμοποιείτε το combo που όλοι έχουμε καταλάβει ότι στα wars μπορούν να φέρει εύκολα ή δύσκολα για μερικούς ανάλογα το combo που δουλεύανε τα τρία αστέρια, και έτσι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να δοκιμάζουμε κάθε είδους τεχνική κουτουλουπο-κουτουλουπο για το τι θα κάνουμε και πώς θα φέρουμε τα τρία αστέρια, με ποια spells. Όπως θα δείτε, χρησιμοποιώ τουλάχιστον αυτές τις μέρες ένα γκόλεμ, άλλοι χρησιμοποιούν δύο, εγώ θέλω να το πάω με ένα γκόλεμ. Δεν φαντάζομαι τόσο πολύ τις top maxed bases, γιατί εντάξει, οι περισσότερες κλάν δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο, είναι με ψηλό lower defenses. Σίγουρα μπαίνει το Golem μπροστά, ο King μπαίνει μπροστά, όσο δυνατόν η Queen να μείνει λίγο πιο πίσω. Έχουμε πάντα ένα Lightning σε περίπτωση που το Clan Castle μας δημιουργήσει προβλήματα, να ρίξουμε το Lightning, να το φάμε όσο είναι εδώ δυνατόν. Προσοχή αν έχει witches, που θα πέσει το lightning, δεν πετάμε ποτέ το lightning πάνω στη witch, αλλά λίγο πλάγια έτσι ώστε να σιγουρέψουμε ότι θα πεθάουν και θα πέσουν όλα τα troops, ίσως και μερικά skeleton tramps πιο γρήγορα. Ο τρόπος που μπαίνουμε με τα μπαλόνια είναι όσο δυνατόν από την πίσω πλευρά από το air sweeper, για να μην μας προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει στο Go Wipe ή Go Wipe ανάλογα πως θέλετε να το πείτε, ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, ήταν λίγο πιο στάνταρ το πως θα κινηθούν τα troops, πως θα δουλέψουν τα spells. Τώρα στο Go Lalooning και ιδίως με αυτό το combo που πρέπει να βγουν τα τρία αστέρια και πρέπει να πέσουν με τέτοιο τρόπο τα λάβα έτσι ώστε να σκάσουν και όχι να μην δε σκάσουν, γιατί θα είναι λιγότερα τα minions που θα γεννηθούν και ίσως έχουμε πρόβλημα με το χρόνο, θέλει λίγη δουλίτσα. Μια τέτοια βάση, εντάξει, τώρα έτυχε σε αυτό, δεν μου βρήκα Clan Castle. Πάλι, ένα πράγμα που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε είναι το πώς θα πέσουν οι Wizards, έτσι ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα ο King ή η Queen να λοξοδρομήσουν. Το jump σε αυτή την περίπτωση το έριξα λίγο πιο μπροστά, γιατί δεν ήθελα να πάνε τόσο μέσα τα troops, και πάλι ήταν λάθος πρακτικά. Στην επόμενη φορά θα το ρίχνα μόνο από τη μία πλευρά, διότι η Queen φαίνεται ότι θα αρχίσει λίγο να παλατζάρει προς τα που θα πάει, και μας ενδιαφέρει να φύγουν και τα air defenses και όσο δυνατόν και το inferno το ένα. Στόχος είναι. Η Queen τελικά πήγε καλά. Πάντα δεν βιαζόμαστε να ρίξουμε τόσο γρήγορα το lightning, βλέπουμε τι troops έχει μέσα. Τώρα ο κύριος Τιντσαντσόν, δεν μπορώ να καταλάβω το όνομά του, είχε giants μέσα low και όλα στα level. Μπαίνω με τέτοιο τρόπο το lava έτσι ώστε ο wizard να ρίξει τα πρώτα hits πάνω στο lava και όχι πάνω στα loons, όσο δυνατόν τα loons να μείνουν με περισσότερο health point. Δεν είχαμε δεύτερο inferno σε αυτή τη βάση, okay. Στην περίπτωση που είχε, απλά θα ρίχναμε το freeze και θα ήταν ένα και το ίδιο. Δοκιμάζοντας έχουμε την ευχέρεια ότι okay, θα πάρουμε τα αστέρια μας, θα πάρουμε το loot bonus, θα δούμε την κίνηση των μπαλονιών, παραδείγματος χάρη το πως πρέπει να τα κάνουμε place έτσι ώστε να μην φτάσουν σε σημείο να μαζευτούν όλα μαζί σε ένα σημείο, να πηγαίνουν, να οδεύουν τέλος πάντων προς το ίδιο σημείο και ένας wizard να τα ρίξει όλα. Θέλει δηλαδή, όπως έχετε καταλάβει, αρκετές δοκιμές. Okay, βάλτε μερικά boost να βγαίνουν λίγο πιο γρήγορα τα golem και τα lava και τα loons, δεν πειράζει. Πρέπει κάτι τις λίγο έτσι να το μπουστάρουμε για να βοηθούμε. Αυτά, εύχομαι να σας βοήθησε, κάντε δοκιμές. Και έρχομαι με ένα ωραίο επεισοδιάκι έκπληξη από Hitman War. Γεια χαρά!